ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τρίτη και τελευταία ημέρα της εκστρατείας ενημέρωσης για την ασφαλή κολύμβηση των παιδιών που διοργανώνει η Περιφέρεια Καβάλας. Πλήθος παιδιών και γονέων συγκεντρώθηκαν στην ακτή της Ραψάνης για να ενημερωθούν από τους αρμόδιους ιατρούς αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς το τι θα πρέπει οι ίδιοι να προσέξουν αλλά και τα μικρά παιδιά τους έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι στις παραλίες εν ώψη του καλοκαιριού. Ναι, θα δεχθώ με χαρά την πρόσκληση του γιατρού και συναδέλφου του κυρίου Πολίτη, ο οποίος με παρότρινε να έρθω να πω κάποια πράγματα και από το δικό μου το κομμάτι για τη δική μου ειδικότητα όσον αφορά τα μάτια μας. Στα παιδιά και στους ενήλικες, οι οποίοι σαν λουόμενοι απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα στην όμορφη παραλία της Ραψάνης. Τους εξέθεσα τους βασικούς κινδύνους και τους πιο απλούς που μπορούμε να συναντήσουμε και αφοράνε τα μάτια μας. Από τα πιο απλά που είναι ένα κόκκινο ματάκι, ας το πούμε έτσι, βγαίνοντας από τη θάλασσα, μέχρι κάποιο τραυματισμό που μπορεί να γίνει με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, με ένα παιδικό παιχνίδι ή με κάποιο θαλάσσιο σπόρο ή οτιδήποτε, ώστε να προσέχουμε και να φροντίζουμε να έχουμε υγιεινά μάτια και γερά μάτια φεύγοντας και από την παραλία. Αυτό ήταν το δικό μου το κομμάτι, τους έδωσα τις οδηγίες μου, τους έδωσα τις συμβουλές μου. Πιστεύω ότι θα τις ακούσουν με σύνεση και θα φροντίσουν ώστε να προσέχουμε και στην παραλία τα μάτια μας, φεύγοντας από εδώ, να είναι τα μάτια μας γερά και δυνατά.